Καλησπέρα. Θεματάρα έχουμε απόψε την προτελευταία νύχτα του 2020. Αδιαφορία και έλλειψη ορίων στην παιδική ηλικία. Πολύ ωραίο μήνυμα που πήρα. Καλησπέρα Θέκλα, εύχομαι να είσαι καλά. Με καλά, δόξα το Θεώ και για σας όλους εύχομαι να είστε καλά. Σου απευθύνομαι στον ελληνικό γιατί σε αισθάνομαι ως άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Παρακολουθώ πολλά από τα βιντεάκια σου και μου προσφέρουν ψυχική δύναμη. Χαίρομαι. Αυτό είναι και ο στόχο, άλλωστε. Θέλω να σου ζητήσω να κάνει κάποια στιγμή ένα βιντεάκι με θέμα: Είναι κακοποιητική παιδική και εφηβική ηλικία μόνο όταν ασκείται σωματική και λεκτική βία, ή και η απουσία ορίων, η έλλειψη επικοινωνία και η αδιαφορία προ το παιδί και από του δύο γονεί. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Για όλα αυτά που θα αναπτύξετε για το θέμα αυτό θα αναμένω μέχρι να το ακούσω. Άρα, κακοποίηση είναι μόνο να σε χτυπάνε και να σου μιλάνε άσχημα ή κακοποίηση είναι και η λεκτική βία και αποσιορίων. Η φίλη έχει πατήσει, έχει βρει, έχει βρει, έχει πατήσει φλέβα, έχει βρει φλέβα, γιατί ακριβώς περιγράφει αυτό που έχουμε διαβάσει κι εμείς στο βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» της Ρόπιν Νόργουτ για το ποιε είναι οι κακοποιητικές οικογένειες και σε ευχαριστώ για αυτό το βίντεο γιατί μας δίνει την ευκαιρία να διαβάσω αυτό το απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο της Ρόπιν Νόργουτ γιατί ενώ που το διάβαζα για όσους είναι στη συμμετοχή σκεφτόμουν να είναι κρίμα αυτό να μην, το, να μην το ακούσουν όλοι. Η Ρόπιν Νόρμπουτ ε, μιλά για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των γυναικών ή των ανδρών που αγαπούν πολύ. Ένα από αυτό είναι ότι προέρχονται από τη δυσλειτουργική οικογένεια η των ανδρων που αγαπουν πολυ ενα απο αυτο ειναι οτι προερχονται απο τη λειτουργικη οικογενεια η οποια δεν ανταποκρινόταν σε συναισθηματικέ του ανάγκε. Ο καλύτερο τρόπο για να το κατανοήσουμε αυτό είναι να ξεκινήσουμε από το δεύτερο μισό τη πρόταση η οποία δεν ανταποκρινόταν στις συναισθηματικές σας ανάγκες. Ο όρος συναισθηματικές ανάγκες δεν αναφέρεται μόνο στην ανάγκη για αγάπη και στοργή. Μόλον ότι αυτή η πλευρά είναι πολύ σημαντική, ακόμα πιο καθοριστικό είναι το γεγονός ότι οι σκέψεις και τα συναισθήματα μας αγνούνται παντελώς ή απορρίπτονται αντί να γίνονται αποδεκτά και να λαμβάνονται υπόψη. Αδιαφορία. Παράδειγμα, οι γονείς τσακώνονται. Το παιδί νιώθει φόβο. Το παιδί ρωτάει τη μητέρα του: Γιατί είσαι θυμωμένη με τον μπαμπά. Η μητέρα απαντάει: Δεν είμαι θυμωμένη. Κοιτάζοντα αγριεμένα και ενοχλημένα το παιδί. Τώρα το παιδί αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερο φόβο, προβληματίζεται και λέει: Σα άκουσα που φωνάζατε. Η μητέρα απαντά είναι βριασμένη. Σου είπα ότι δεν είμαι θυμωμένη, αλλά θα θυμώσω αν συνεχίσει να ρωτά. Το παιδί τώρα νιώθει φόβο, απορία, οργή και ενοχή. Η μητέρα του άφησε να εννοηθεί ότι τα συμπεράσματα του δεν ήταν σωστά. Όμω, αν, αν αυτό είναι αλήθεια, τότε από πού προέρχεται αυτό το αίσθημα του φόβου. Αν είναι αλήθεια από είναι σωστά τα συναισθήματα, γιατί φοβάται. Το παιδί πρέπει τώρα να διαλέξει ανάμεσα στο να παραδεχτεί ότι έχει δίκιο και ότι η μητέρα του, του είπε επίτηδες ψέματα, και στο να σκεφτεί ότι αυτά που άκουσε, είδε και κατάλαβε δεν ήταν σωστά. Και έτσι θα παραμείνει σαστισμένο και μπερδεμένο, θέτοντα σε αμφισβήτηση τα ίδια του τα συναισθήματα ώστε να μην ξαναζήσει την εμπειρία του να τα αφισβητήσουν οι άλλοι. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα του παιδιού να εμπιστεύεται τον εαυτό του και την κρίση του τόσο στην παιδική όσο και στην όρημη ηλικία, ιδιαίτερα όσον αφορά τι στενέ σχέσει του. Είναι κακοποιητικό αυτό το πράγμα να βγάζει το παιδί σου τρελό, να σε ρωτάει για κάτι το οποίο το βλέπει και να του λε δεν είναι έτσι. Και να αδιαφορεί για το συνέστημα που νιώθει το παιδί σου, και αντί να πα να το καταλάβει το παιδί σου, να το στηρίξει και να το εξηγήσει τι συμβαίνει, να το ακυρώνει με αυτόν τον τρόπο. Η ανάγκη για στοργή και τρυφερότητα μπορεί επίση να γνωείται εντελώ ή να μην ικανοποιείται στο βαθμό που χρειάζεται. Όταν οι γονεί διαφωνούν και τσακώνονται συνέχεια, του μένει πολύ λίγο χρόνο η διάθεση για να ασχοληθούν με τα παιδιά του. Έτσι, τα παιδιά διψούν για αγάπη, ενώ παράλληλα, μη γνωρίζοντα πω να δέχονται ή να εμπιστεύονται αυτό το συνέστημα, αισθάνονται ότι δεν το αξίζουν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε αγάπη στα παιδιά μας, να δίνουμε προσοχή, να δίνουμε σημασία για να νιώθουν ότι τους αξίζει να αγαπιούνται και να μάθουν να αγαπιούνται. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να αγαπιόμαστε. Γιατί δεν μάθουμε να αγαπιόμαστε και να αγαπούμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε ούτε και τους άλλους. Ας έρθουμε τώρα στο πρώτο μέρος της πρότασης. Προέρχεστε από δυσλειτουργική οικογένεια. Οι δυσλειτουργικές οικογένειε παρουσιάζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωρίσματα κατάχρηση πνευματοδών ποτών ή και ναρκωτικών που λαμβάνονται είτε με ιατρική συνταγή είτε αυθαίρετα. Ψυχαναγκαστική συμπεριφορά όπω ο του φαγητού, τη δουλειά, του νοικοκυριού, των τυχερών παιχνιδιών, τη δίαιτα και άλλων. Όλα αυτά αποτελούν εθισμού και εξελισσόμενε διαταραχέ, τα οποία εκτό των άλλων αρνητικών του επιπτώσεων εμποδίζουν την ειλικρινή επαφή και τη ζεστή ατμόσφαιρα στην οικογένεια. Χειροδικία κατά τη συζύγου και των παιδιών, Σεξουαλική εκμετάλλευση του γονιού προ το παιδί που μπορεί να κυμαίνεται από θοπίε μέχρι ομιξία. Συνεχή εκνευρισμό και ένταση. Παρατεταμένε περίοδοι άρνηση των γονιών να μιλήσουν ένα τον άλλο, το stone που το έχουμε πει και στο βιβλίο Ψυχολογικό Πόλεμο. Γονεί με αντικρουόμενε θέσει και αξίε πανταγωνίζονται για το ποιο θα έχει μεγαλύτερη επιρροή στο παιδί. Γονεί πανταγωνίζονται ο ένα τον άλλον ή τα παιδιά. Βεβαίω, και γονεί πανταγωνίζονται ακόμη και τα παιδιά του. Γονιό που δεν επικοινωνεί ικανοποιητικά με τα άλλα μέλη τη οικογένεια και τα αποφεύγει, ενώ παράλληλα τα θεωρεί υπεύθυνα τη απομάκρυσή του. Η υπερβολική αυστηρότητα σε θέματα χρημάτων, θρησκεία, εργασία, προγραμματισμού, εκδηλώσεων αγάπη, σεξ, τηλεόραση, νοικοκυριού πολιτική κτλ. Η υπερβολική αιμονή σε κάποιο από αυτά τα θέματα μπορεί να εμποδίσει τη στενότερη επαφή μεταξύ των μελών τη οικογένεια, καθώ η προσοχή στρέφεται στην τήρηση των κανονισμών και όχι στην ίδια τη σχέση. Και επίση η έλλειψη κανονισμών και η έλλειψη ορίων καταστρατηγεί τη σχέση. Δεν υπάρχει σχέση όταν δεν υπάρχουν όρια. Για να έχουμε σχέση οι γονεί με τα παιδιά, πρέπει να έχουμε και όρια. Όχι στα χαμένα, όχι στο μετέωρα. Αν ένα γονιό παρουσιάζει κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά ή κάποιε έμονε ιδέε, οι επιπτώσει για το παιδί θα είναι καταστροφικέ. Αν τώρα και δύο γονεί ακολουθούν την ίδια νοσηρή πρακτική, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ακόμα πιο επιζήμια. Συχνά οι γονεί παρουσιάζουν συμπληρωματικά είδη παθολογικών καταστάσεων. Για παράδειγμα, ένα αλκοολικό άνδρα και μια λέμαργη γυναίκα παντρεύονται και στη συνέχεια αγωνίζονται μια ζωή για το ποιο θα καταφέρει να ελέγξει τον εθισμό του άλλου. Συχνά οι γονεί ισορροπούν μεταξύ του με ορθόδοξου τρόπου. Αν για παράδειγμα μια τρυφερή και υπεπροστατευτική γυναίκα παντρευτεί έναν οξύθυμο και απορριπτικό άνδρα, καθένα από του δύο με τη συμπεριφορά του και τη στάση του επιτρέπει στον άλλον να επιδράσει τα παιδιά με καταστροφικό τρόπο. Υπάρχουν πολλές μορφές δυσλειτουργικών οικογενειών. Όλες όμως έχουν ένα κοινό γνώρισμα. Τα παιδιά αυτών των οικογενειών μεγαλώνουν σε ένα καταστροφικό κλίμα και η ικανότητα τους για και στενές σχέσεις τραυματίζεται σε μεγάλο βαθμό. Ερχόμενη τώρα στο ερώτημά σου, ξαναλέω το απόσπασμα είναι από το βιβλίο τη Ρόμπι Νόργουτ Γυναίκε Παγαπούν Πολύ. Είναι από το πρώτο κεφάλαιο. Αν θέλετε, μπορείτε να το ακούσετε στη συμμετοχή. Όσοι είναι στη συμμετοχή έχουν πρόσβαση στα βίντεο του βιβλίου, ή μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο ή να το αγοράσετε ω ηλεκτρονικό βιβλίο όπω το έχω αγοράσει και εγώ και από εκεί το διαβάζω. Το διαβάζω από το κινητό μου ω ηλεκτρονικό βιβλίο. Λοιπόν, ε, στο ερώτημα που έχει θέσει, η αδιαφορία των γονιών προ το παιδί, και η έλλειψη ορίων, ναι, είναι εξίσου κακοποιητικά. Όταν δείχνεις αδιαποφορία προς το παιδί, στερείς από το παιδί την αγάπη την οποία τη δικαιούται από τη στιγμή που εσύ αποφάσισες να γεννήσεις αυτό το παιδί και να το φέρεις στον κόσμο. Δικαιούται την αγάπη από σένα το παιδί και εσύ δεν δικαιούσε να του τη στερήσεις. Είναι κακοποίηση να μην δίνεις προσοχή, αγάπη, στοργή και τρυφερότητα στο παιδί σου. Και επίσης το να βάζει όρια είναι με μια τεράστια ένδειξη και απόδειξη ότι έχει ουσιαστικά σχέση με το παιδί σου, ότι είσαι εκεί και παίζει το ρόλο του γονιού και είσαι όντως γονιός και το παιδί δεν είναι μόνο του το τρομιγμένο και φοβισμένο σε έναν κόσμο που δεν γνωρίζει. Στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» στο σχετικό κεφάλαιο για τα όρια εξηγώ λεπτομερώς και τι είναι τα όρια και πώς μπαίνουν τα όρια. Για να μπορέσει ένα γονιό να βάλει όρια, πρέπει να αφιερώσει χρόνο και ενέργεια να ασχοληθεί ουσιαστικά με το παιδί του για να βάλει όρια. Να βάλει όρια τα οποία να έρχονται από έναν χώρο αγάπη, από ένα χώρο υπευθυνότητα, από έναν χώρο γονεϊκότητα, όχι να τα απαγορεύει όλα. Όλα απαγορεύονται ή όλα επιτρέπονται. Το όλα απαγορεύονται ή όλα επιτρέπονται σημαίνει ελάχιστη προσπάθεια εκ μέρου του γονέα, ελάχιστη ε, ενέργεια ώστε να είναι γονιός. Το όλα επιτρέπονται ή όλα απαγορεύονται. Το να βάλει όρια σημαίνει να καθίσει, να ξοδέψει χρόνο και ενέργεια, να καταλάβεις το παιδί σου, να ασχοληθεί ουσιαστικά με το παιδί σου και στη συνέχεια να πειραματιστεί για να δει τι είναι το καλύτερο για το παιδί σου και να καταλήξει σε ένα πλαίσιο και σε ένα σύστημα ορίων το οποίο να βοηθάει ουσιαστικά το παιδί να μεγαλώσει υγιώς να μην είναι τα όρια για να κακοποιήσουν το παιδί και για να καταδυναστεύσουν το παιδί, ούτε για να γλιτώσουμε από το παιδί να μην το έχουμε πάνω στο κεφάλι μα. Τα όρια μπαίνουν για να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί. Ω γονεί, οφείλουμε πρωτίστως να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μα. Οφείλουμε να ξοδέψουμε χρόνο, ενέργεια, χρήματα, πάντα όλα, για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μα και να είμαστε γονεί των παιδιών μας. Δεν γίνεται να κάνεις παιδιά και να τα παρατάς το έλεος του Θεού, να μην ασχολείσαι μαζί τους. Να μην μιλάς μαζί τους, να μην επικοινωνείς μαζί τους, να μην προσπαθείς να τους καταλάβεις, να μην μοιράζεσαι πράγματα μαζί τους, να μην συνδέεσαι μαζί τους, να μην τους βάζεις όρια. Να μην έχεις χρόνο για τα παιδιά σου. Μην κάνεις παιδιά αν δεν έχεις χρόνο. Υπάρχει αυτή η επιλογή. Να μην κάνεις καθόλου παιδιά. Δικαιούσε να μην κάνεις παιδιά. Δεν δικαιούσε όμως εντό αγωγικών, γιατί δεν είμαι εγώ βάζω τους κανόνες. Κανονικά δεν θα έπρεπε να δικαιούσε να κάνεις παιδιά αν δεν έχεις χρόνο να αφιερώσει στα παιδιά σου να τα διαπαιδαγωγήσεις και να είσαι γονέα τους. Όπω με τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να υιοθετεί ένα σκυλάκι, ένα κατάκι, ένα κατοικίδιο, αν δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί μαζί του. Εγώ γι' αυτό ποτέ δεν είχα κατοικίδια. Η μάλλον είχα κατοικίδια για λίγο χρονικό διάστημα. Μετά τα έχω δώσει σε άλλε οικογένειε να το σου γιατί ένιωθω ότι τα αδικούσα που δεν είχα το χρόνο να ασχοληθώ. Τα κατοικίδια και με τα παιδιά το ίδιο παίζει. Οφείλει, κυρία μου, οφείλει, κυρία μου, εφόσον έγινε γονιό, να καθίσει να ασχοληθεί με το παιδί σου. Οφείλει. Δικαιούται το παιδί σου να έχει την ενασχόλησή σου, τον ουσιαστικό σου χρόνο, την ουσιαστική σου προσοχή το ενδιαφέρον σου, την ανάμιξη σου μαζί του. Διαφορετικά μην κάνεις παιδιά αν θες να παίζεις. Μην είναι μόνος σου να τρέχεις τα λιβάδια, να πετάς σαϊτό που μας είπε και η Φίλπρο, Άρα όσοι από εμά έχουμε μεγαλώσει σε οικογένειες τις οποίες δεν ασχολιόντουσαν ιδιαίτερα οι γονείς μας μαζί μας, μπορεί να μας είχαν το ελεύθερο, κάνει ό,τι θες, να μην μας έβαζαν όρια να μην καθόντουσαν να ασχοληθούν με τα συναισθήματά μας, με το τι γίνεται, με το τι μας συμβαίνει, με το τους λέμε, ναι και εμείς έχουμε μεγαλώσει σε κακοποιητικό περιβάλλον. Κακοποιητική παιδική ανατροφή δεν είναι μόνο όταν τρώμε ξύλο, δεν είναι μόνο όταν ακούμε προσβολέ, είναι και όταν είμαστε ανύπαρκτοι για του γονεί μα. Και όταν οι γονεί μα είναι εξαιρετικά απασχολημένοι με του εαυτούλιδε του και με τα προβλήματα του και με τον τέτοιο του, αντί να ασχοληθούν με τα παιδιά του. Είναι πολύ εύκολο πράγμα να παρασυρθεί ένα γονιό και να ξεχάσει την ευθύνη το απέναντι στα παιδιά του. Και αυτό το βίντεο ελπίζω να ξυπνήσει οι γονεί που θα το ακούσουν. Γιατί ξέρω ότι εδώ στο κανάλι έχουμε πολλού ανθρώπου οι οποίοι έχετε πολύ καλέ προθέσει. Είστε άνθρωποι που δεν είστε ευθυνόφοβοι και καλοπροαίρετοι και θέλετε να γίνεστε όσο το δυνατόν καλύτεροι γονεί. Και σε προηγούμενο βίντεο, χθε είχα πει και εγώ ότι υπήρξαν περίοδο στη ζωή μου που δεν ήμουν καλό γονιό. Και προφανώ θα υπάρξουν και στην πορεία, φαντάζομαι όλα είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Να έχουμε όμως μια επίγνωση του τι πραγματικά κάνουμε. Μια επίγνωση του τι γονεί είμαστε. Και να αποκτούμε εκ των υστέρων ως ενήλικες επίγνωση του σε ποια οικογένεια μεγαλώσαμε. Γι' αυτό όταν πάει κάποιο στο ψυχολόγο, αναπόφευκτα θα αναλύσουν την οικογένεια. Αναπόφευκτα. Θα μιλήσουν για τη γονεϊκή σχέση, θα μιλήσουν για τη σχέση με τη μητέρα, τη σχέση με τον πατέρα, τη σχέση των γονέων μεταξύ του. Αναπόφευκτα. Γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια είναι πράγματα που μας καθορίζουν. Και ναι, απαντώντας ξανά και τελεσίδικα την, απάντη, την ερώτηση, το ερώτημά σου, αν η αδιαφορία και έλλειψη ορίων αποτελούν κακοποίηση για τα παιδιά από τους γονείς, ναι, αποτελούν μια κρυφή αλλά επικίνδυνη μορφή κακοποίησης. Φιλιά.